Ασφυκτικό κλοιό δημιούργησε η αστυνομία γύρω από τους δύο ύποπτους με την άφιξη τους στην Κύπρο. Υπήρχε συγκεκριμένη διαταγή επιχείρησης, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή. Φορώντας χειροπέδες στα χέρια και πίσω από την πλάτη, αλεξίσφαιρα, γυλαίκα και δεκάδες πάνοπλους αστυνομικούς της ΜΑΘ και του ειδικού αντιτρομοκρατικού Λαμού να τους συνοδεύουν, οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας. Ο επικεφαλής των ανακριτών παρουσίασε ενώπιον του δικαστηρίου σημείο προς σημείο τα γεγονότα που οδήγησαν στην σύλληψή τους στην Ελλάδα και την μεταφορά τους στην Κύπρο. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, ο επικεφαλής των ανακρίσεων εναντίον των δύο υπόπτων διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, φόνο εκ προμελέτης, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών. Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν στο δικαστήριο, οι κινήσεις των δύο φερόμενων ως δραστών καταγράφηκαν από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης υποστατικών της περιοχής να περιφέρονται πεζή με το αυτοκίνητό τους. Επίσης, μία ώρα πριν από τον φόνο θεάθηκαν να μπαίνουν σε περίπτερο δίπλα από το υποστατικό όπου βρίσκονταν τα πέντε θύματα λίγο πριν από το μακεγιό. Εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπήρχαν εκείνες οι προϋποθέσεις για να εκδοθεί σύνδεση των δύο προσώπων με το υποδιερεύνηση αδίκημα. Στην σκηνή εντοπίστηκαν 14 κάλικες 9 χιλιοστών, οι οποίοι σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης προήλθαν από πυροβόλο όπλο τύπου Glock. Μέσα από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του ξενοδοχείου στο οποίο διέμεναν οι δύο ύποπτοι, διεφάνη ότι είχαν εμφανιστεί 4 μόλις λεπτά μετά την διάπραξη του φόνου. Ο πρώτος ύποπτος αναχώρησε από την Κύπρο στις 23 Ιουνίου στις 10:05 το πρωί, ενώ ο δεύτερος αναχώρησε στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Η αστυνομία εκτιμά ότι υπάρχει και τρίτο πρόσωπο που φέρεται να ήταν ο καθοδηγητής των δύο και αναζητείται. Αναζητεί επίσης και τέταρτο πρόσωπο, αφού σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο εξεταστής της υπόθεσης, στις 3:37 την ημέρα του φόνου εντοπίστηκε αριθμός τηλεφώνου με το οποίο είχαν επικοινωνία οι δύο συλληφθέντες και το σήμα του εντοπίστηκε εντός του αεροδρομίου Λάρνακας. Φαίνεται να υπάρχουν ακόμα δύο πρόσωπα τα οποία να εμπλέκονται ή να συνδέονται με την υπόθεση αυτή. Εναντίον και των δύο εκδόθηκε διάταγμα κράτησης 8 ημερών.